εξήλθαν ρωσικά υποβρύχια στην Μαύρη Θάλασσα. Ουκρανός αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού. Οι Ρώσοι επιτίθενται μαζικά στο Κουπιάνς με στόχο να σπάσουν το μέτωπο. Χτυπούν με μανία οι Ρώσοι λοιπόν με εντολή Πούτιν σε όλα τα μέτωπα και αυτό γίνεται κατανοητό σήμερα πιο πολύ από τις υπόλοιπες μέρες. Ήδη ξεκίνησαν μια επίθεση σε τρεις διαστάσεις και σε πολλά σημεία, αναζητώντας οι ρωσικές δυνάμεις ποια περιοχή για να διοχετεύσουν εκεί τις εφεδρίες τους. Επιβεβαιώθηκαν επιθέσεις σε πολλές γραμμές ανεφοδιασμού της Ουκρανίας, μονάδες της 6ης ρωσικής στρατιάς συνδυασμένων όπλων, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενους πυράβλους και βόμβες ολίσθησης, κατέστρεψαν την γέφυρα πάνω από το Οσκόλ στην περιοχή Κουπιάνς-Ουζλοβόη. Υπάρχει μια οδική και σιδηροδρομική γέφυρα στην περιοχή, η οποία χρησιμοποιείται από την Ουκρανική τακτική ομάδα με την ονομασία Χάρκοβο. Ο ανώτατος διοικητής των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Αλεξάνδρ Σίρσκι, δήλωσε ότι η ρωσική ομάδα δυνάμεων Δύση επιτίθεται με όλα τα μέσα της στην κατεύθυνση του Κουπιάνς, προσπαθώντας να διασπάσει την Ουκρανική άμυνα από δύο κατευθύνσεις. Από ό,τι φαίνεται, αυτές οι κατευθύνσεις είναι το Σβιάτοβο και η Κρεμέναγια. Οι Ρώσοι μετακινούν επίσης υποβρύχια που μεταφέρουν πυράβλους από τον Οβοροσί στην Κρυμαία για να εξαπατήσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, αναφέρει ο Σέργι Μπράτσουκ, εκπρόσωπος του Ουκρανικού Εθελοντικού Στρατού του Νότου, σύμφωνα με μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ο ίδιος σημειώνει ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τα υποβρύχια για εκτοξεύσεις πυράβλων, τις οποίες τα πλοία επιφανείας δεν μπορούν να εκτελέσουν. Σημείωσε ότι ο Ουκρανικός στρατός παρακολουθεί στενά την κατάσταση, αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. 4 ρωσικά υποβρύχια απέκλεψαν από τον Οβοροσίς για να μπορούν να εκτοξεύσουν πυράβλους απευθείας από την Μαύρη Θάλασσα. Τα ρωσικά υποβρύχια κλάσης Κύλο, γνωστά και ως Project 877 Παλτούς, είναι διζελοηλεκτρικά επιθετικά υποβρύχια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στην Αγία Πετρούπολη. Είναι γνωστά για τις δυνατότητες τέλ που διαθέτουν και συχνά αναφέρονται ως μαύρες τρύπες από το ΝΑΤΟ λόγω της αθόρυβης λειτουργίας τους. Αυτά τα υποβρύχια βρίσκονται σε υπηρεσία από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έχουν υλοποιήσει διάφορες αναβαθμίσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.